Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή σαν το σκύλο. Εντάξει, χωρίς γάτο. Αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε δυναμικά. Τετάρτη φτάσαμε χωρίς το γάτο. Εδώ τραβάει ο σκύλος μόνος του. Παρέα μέχρι και τις 7.30 με τις γραμμούλες ανοιχτές. 23 10 2 87 8 8 8 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Έχω ένα φίλο και γι' αυτό μπήκα. Δεν θα ήθελα να παίζει λίγο μουσική ακόμα, να βλέπω τι πήρε. Καλησπέρα σας, κύριε. Μοσχοβίτης. Μάλιστα. Καταρχήν, με μπέλεψες τώρα. Πού είσαι εσύ? Είμαι εσύ ο γάτος, ρε. Όχι, ρε. Δεν μ' αρέσει η γάτα εμένα, δεν με ψήνει. Έχω... Δεν με ψήνει. Όχι, άλλο γάτα, πρόσεξε, το είπα και την άλλη φορά. Άλλο γάτος αρσενικός, ναι, και άλλο θηλυγιά γάτα. Είναι τεράστια διαφορά. Δεν είμαι φαν αυτού του κατοικιδίου. Η άλλη είναι γυναίκα, ναι, εγώ επειδή είμαι φαν του Ελουροειδές, ας πούμε. Ναι. Τα σκυλιά τα γνώρισα, είχα γούρθαρα, αλλά μόνο στο στρατό μπόρεσα να δω την... Πόσο πολύ μπορείς να συνεργαστείς με τα σκυλιά, σε ενέδρες, ναι, κανονικά, ναι. Τώρα στο σπίτι εδώ βαριέμαι όλη το γάτο μου να συντηρήσω. Δεν μπορώ να φύγω πάνω από τις μέρες που να έχω και σκύλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τι έχουμε? Μπαμπαμ. Άλλαξα δίκτυο, ναι, και η πλάκα ποια είναι. Είχα Κοσμοτέ και, ναι, δεν μου τελειώσαν προς άλλα εθνικά δίκτυα. Αχα. Δηλαδή Vodafone, σαφερά, ναι, τα πάντα. Ναι. Είχα όμως καβάντα 3 ευρώ, σαν χρήμα, αυτό, ναι, λέγεται χρήμα. Ναι. Μου λέει ο αδερφός μου, αυτό είναι SOS, λέει, δηλαδή με το που το σηκώσεις και πάρεις, φεύγει 2,5 ευρώ δηλαδή. Κάνω τη χαζομάρα και παίρνω στον Batman. Ναι. Για να μην... Σάκουσα το πρωί, σάκουσα, ναι, σάκουσα. Όχι σήμερα, όχι σήμερα. Α, okay. Σήμερα μπήκαν τα χρήματα. Εντάξει. Γιατί τα είχα προπληρώσει, μπήκαν κανονικά σήμερα. Πήγα την προηγούμενη Δευτέρα στον Batman. Και μίλησα 2 λεπτά, από τα 3 ευρώ που είχα σε χρήμα, μου φίλε, μου μείναν 11 λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσα ούτε καν να απάντη να κάνω. Ναι. Και δεν μπορούσα να πάω στην εκπομπή. Που την εκπομπή τη λατρεύω, ξέρεις. Ναι. Έχω κουιζάκια, δηλαδή. Ποιος είναι ο κουιζάκιας, ρε, που παίρνει και βάζει ωραία. Ο Νεκτάριος, αλλά τώρα τελευταία που... Το κομμάτι του κορονοϊού, ξέρεις, ήταν πολύ δυνατός μέσα στην καραντίνα. Τελευταία τον βλέπω είναι... Έχει ατονίσει το ενδιαφέρον του. Άρα για πες. Ναι, ναι. Θα του πω. Είναι φοβερό πικάντικο. Ποιον έλεγε Μαρία Ντουανέτα, ένας προπονητής του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, και γιατί έφυγε ο Μπίλι Βάρνερ από τον ΠΑΟΚ. Ένα το κρατούμενο. Νομίζω το Μαρία Ντουανέτα κάπου το έχω ακούσει, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά κάτι έχω ακούσει. Δεν το ξέρει, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Μόνο ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος που έκανε με τον Μάριο. Ναι. Η Παναγιωτάρα αυτή, η παιχτάρα. Ναι. Που είναι καλύτερος από μένα σε μνήμη. Πολύ, δηλαδή, πολύ μπασκετικός και NBA-κός μπασκετικός πλέον. Ναι, τα πάντα. Τι, ναι, άσε, δεν με ενδιαφέρει την NBA. Εγώ NBA δεν ασχολούμαι. Αλλά δηλαδή είχαμε βάλει στοίχημα τη ρόλο ΠΑΟΚ, πώς είχε λήξει την επανάληψη. Εγώ έλεγα 2-1, δώσε 2-0, τελικά να κέρδισε. Γιατί νόμιζα ότι ο ΠΑΟΚ μείωσε με τον Μπορμπόκη, τέλος πάντων. Δεύτερον, ο στρατηγός, όταν ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την Μπάγκερ, στον προηγούμενο γύρο είχε παίξει μια βουλγάρικη ομάδα, Λοκομοτίβ Τάδε. Στο εκτός άλλας παιχνίδι, ο Μάκης, δεν το δείχνει τη γλώσσα, πήγε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα σε ένα χωριό, ναι, για να δει το μάτς. Ήταν ο πατέρας μου στο γήπεδο και τότε οι δικοί μας πατήσαν πυρσούς, ξύλινες κερκίδες, και οι Βουλγαροί ήταν ακόμα στο κομμουνιστικό καθεστώς. Φοβόντουσαν για επανάσταση, ήταν πυρσούς, ξέρω εγώ, αλέω. Και τρελαθήκανε. Έτσι πληροφορικά το λέω. Ναι. Ναι. Ο Δε Νικόλας, ο δρόμος για Γιουγκοσλαβία είναι μια ατελείωτη ευθεία. Αυτά που λένε περιφυλίας με Παρτιζάν είναι παπάς, όχι παπάς. Έχει προκύψει τα τελευταία 17 χρόνια τέλος πάντων. Ναι. Μη σου πω ότι πριν 5 χρόνια που περάσαμε την Παρτιζάν στον επαναληπτικό, μας πετούσαν αντικείμενα στον πάγκο. Αυτό δεν το έχει πει κανένας. Εντάξει, ναι, το λέω να πω, πες την ιστορία σου και να πω και εγώ την, ναι, εμπειρία μου, Παρτιζάν. Ναι. Ναι. Σε ένα Μπόσνα ΠΑΟΚ, ναι, ή Παρτιζάν ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι, δεν παίρνω όρκο. Πάει και κάθεται ο Νικόλας σε μια θέση και είχε σύριγγες, ρε παιδί μου, στην καρέκλα. Και σηκώνεται, λέει τον οδηγό, άνοιξε τις πόρτες και κατεβαίνει σε σκοτάδι
ατελείωτο σε ένα δρόμο με μια ευθεία. Ναι. Τέτοιο χάζι δηλαδή. Δηλαδή χάζι ο άνθρωπος, ναι. Δηλαδή εντάξει ήταν. Δεν τα ακούσαν καθόλου αυτά τα πράγματα. Δηλαδή σκουλαρίκια βγάζανε από τα αυτιά, α το πω και έτσι. Μέχρι και τον Κωστίκο, α πούμε, τον κυνηγούσαμε. Κωστίκο έμενε απέναντί μου εδώ, σχολή τυφλών. Μέχρι ποιον τον Κωστίκο, δηλαδή μου εντάξει, έχει βγάλει Δημόπουλο Κωστίκο. Οι άνθρωποι σου βγάζανε 40 γκολ χρονιά, α πούμε, εντάξει. Μιλάμε χαζομάρες. Επίσης, θέλω να βάλεις The Kick and Kick My Baby Away από Ramones και θέλω να δω το κοκκινάκι. Περίμενε ρε, Ramones πώς το είπες? Kick and Kick My Baby Away. Το Kick and Kick είναι συμβολικό μέρος. Περίμενε. The Kick and Kick My Baby Away. The KKK, έτσι. Να το, εντάξει, το βρήκα. Ναι, okay, ναι. Εντάξει, το έχω. Αυτό είναι συμβολικό μέρος. Ναι. Κάτι εκφράζει για τον τραγουδιστή, δεν ξέρω τώρα. Ναι. Είναι συμβολικό μέρος, τέλος πάντων. Θέλω να δω το κοκκινάκι, ρε παιδί μου, του κάνω μια χειραψία στο χέρι, πραγματικά ελκυνά, ας πούμε. Ναι. Χειραψία, καταλαβαίνεις, εννοώ, το αντίθετο δηλαδή. Ναι. Γιατί? Γιατί, εντάξει ρε φίλε, ήρθε και ο τέτοιος, ο... πες τον άλλον, ρε, όλες το δρόμο από κάπα, ο Κουμεντάκης. Ο Κουμεντάκης όμως, δεν προκάλεσε ρε φίλε, εντάξει, ο άλλος είναι στάρδι. Δηλαδή είναι παιδί, εντάξει, από ναι, χαμουτζής, ας πούμε, ναι, και στην παρέα του λέει, έλε μωρέ, τους βουλγάρες τώρα, εντάξει, δεν με ενδιαφέρουν αυτά, επαγγελματισμό εγώ θέλω να δω, αλλά πήραν τον Όστοιτς, αυτό που είχαμε εμείς. Τον Όκολιτς, τον Όκολιτς. Ναι. Τον Όκολιτς, ναι, ναι. Τον Όκολιτς, ναι. Αυτή καλή περίπτωση ήταν, ναι. Καλός παίκτης είναι αυτός, ναι. Από όσο ξέρω εγώ. Πώς τον αφήσανε και έμεινε ελεύθερος. Αυτό μπορεί να πει. Εσύ τώρα δεν βλέπεις το βόλεϊ τι γίνεται κάθε χρόνο τώρα. Όλοι έχουν πάει από τον ένα στον άλλο. Καλά, ναι. Δηλαδή μπορεί να δεις τον Πετρέα να πούμε στον Παναθηναϊκό. Τι ψάχνεις τώρα. Εγώ καταρχάς, όταν μου είπαν ότι ο Πάοκ ανακοινώνει το Κοκκινάκι, δεν ήξερα ότι ο Κοκκινάκι έχει γίνει πλέον λίμπερο. Δεν ήξερα ότι αλλάζει και θέση στο βόλεϊ. Δεν θα υπάρχουν παλέμαχοι στο βόλεϊ πλέον. Δηλαδή, ήδη εδώ και μια πενταετία δεν θα υπάρχουν παλέμαχοι να καλέσει, ας πούμε. Αν τουλάχιστον στο μπάσκετ, λες δεκαετία του 90, μαζεύεις ένα κλειφ, ένα μπάλο μέχρι να συγχωρεθεί. Πού στο βόλεϊ μέχρι τα 50 παίζω. Κράβαρε και μέχρι πότε παίζω. Το βόλεϊ τελείωσε, ναι, δεν υπάρχουν. Άσε αυτό το άλλαξο τέτοιο που έχουν όλοι μεταξύ τους. Τέλος πάντων. Άντε να είσαι καλά. Ψηλέ μου, φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα. Και εγώ. Και επίσης θέλω να πω ένα χαιρετισμό στο Θόδωρο. Ναι. Ναι. Μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά, μας ενώνει κάτι άλλο. Θα καταλάβει αυτό. Λείπει ο άλλος σήμερα. Λείπει άλλη εβδομάδα και δεν βγαίνει τώρα να μιλήσει με εμένα. Κατάλαβες. Έτσι είναι. Α, δεν ξέρω. Ναι. Απλά μια μέρα έτσι λίγο παραφέρθηκα και στράβωσα λίγο. Έτσι, ναι. Έλα, βρε, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Εντάξει μωρέ, εντάξει. Απλά μπήκαν οι μονάδες. Ήταν πληρωμένες από τις 3 Ιουλίου ας πούμε και μπήκαν σήμερα και δεν είχαν να κάνω τηλέφωνο σταθερό. Άντε, σταθερό. Γενικά σταθερό. Κράτη τις μονάδες τώρα να έχεις γιατί περιμένει κι άλλος. Άντε, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, χαίρετε κύριε. Έλα, γεια. Τι γίνεται? Έλα, με ακούς. Σ' ακούω μια χαρά. Ωραία. Συνάμε το ψηλού. Τι ζητούσε, λέγει και απαντάω. Μαρία Ντουανέτα. Ποιος παίχτης του ΠΑΟΚ προπονητής τον αποκαλούσε Μαρία Ντουανέτα. Ναι. Εγώ νομίζω Μαρία Κάλλας έλεγε το Φασούλα ή το Κατσούλη. Εγώ νομίζω... Νομίζω ο Ντούντα είχε πει το Φασούλα Μαρία Ντουανέτα. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Κάπου την έχω ξανακούσει την ιστορία. Μπορεί να μου είπαν ότι άλλος το είπε. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτοί οι δύο. Έτσι νομίζω. Εντάξει, ο Κατσούλης δεν ήταν με τον Ντούντα. Ο Κατσούλης είχε φύγει. Ναι. Ο Κατσούλης έφυγε το καλοκαίρι του 88 όταν άρχισαν να παίρνουν ξένους. Ναι. Δηλαδή 88-89 περίοδο δεν τον είχαμε, είχε φύγει. Έληξε με δεκαετία και έφυγε. Πρέπει να τον είχε, τους έλεγε ο, νομίζω, ο Ρέστης Αγγελίδης, ας πάρε ψηλός μετά, ας προπονείς παλιός του ΠΑΟΚ. Ναι, μπορεί. Και έλεγε Μαρία Κάλλας τον Κατσούλη, τον Φασούλα και τον άλλο κάπως αλλιώς, δηλαδή με δυο ψευδόνυμα, γιατί σπαρίλιαζαν στις προπονήσεις. Ναι. Μπορεί. Ήταν πολύ χύμα. Το άλλο που ρώτησε ψηλός ήταν για τον Billy Warner. Τι ήταν για τον Billy Warner, πώς το ρώτησε? Όχι ποτέ έφυγε. Πώς το είπε? Ο Billy Warner έπαιξε 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Μόνο στην Ευρώπη γιατί δεν επιτρέπονταν. Ναι. Μία ήταν με τον Μόμα, έναν Αμερικάνο του κόλου, λευκό. Ναι. Και μετά με τον Μάρκ Σίμψον, ένα παιχταρά ξανθό. Ναι. Μετά πήγε στη Ρεάλ. Ναι. Φιλοπαοκτσί. Αυτά για τον Billy Warner. Και έλεγαν οι Αριανοί, τότε λέγανε στη Θεσσαλονίκη, πότε μαύρησε ο Γκάλης. Γιατί ήταν παιχταρά.
Ναι, είναι ωραίο. Φοβερός παίκτης. Ωραίο. Ο Μπιλ Βάρνερ. Καλό. Τι γίνεται άλλο γενικά. Αυτό το... Καλά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Σε σκούρα τα μαύρα. 57 νέα κρούσματα βλέπω σήμερα. Τα 10 σε επίλυση εισόδου. Πριν από λίγο μου ήρθε η ενημέρωση. Κοίταξε αυτό. Εντάξει, καλά, πάμε. Με τον κορονοϊό, μην ξεκινήσουμε τώρα να λέμε, γιατί τα κακά θα φωνούν αργότερα. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν το παρακολουθώ και πολύ. Βλέπω μια ενημέρωση που έρχεται από μια ενημερωτική σελίδα, τέλος πάντων, που έχω σχεδόν κάθε μέρα τέτοια ώρα. Και βλέπω ότι τελευταία, κάπου εκεί είμαστε, 40, 50, 57 σήμερα. Θα ανεβεί πάρα πολύ. Μακάρι να πέσουμε έξω, θα ανεβεί πάρα πολύ. Ναι. Αυτό έρχονται χύμα όλοι. Εγώ έδειξα 4-5 παιδιά πρώτα από Γερμανία, τίποτα, ούτε ελέγχος, δεν υπάρχει τίποτα. Ειδικά με γιοταχή, άντε με τα αεροπλάνα, κάτι γίνεται. Ναι. Τι να πω. Μόνο ο μεγάλος αδερφός μου φοβάται και δεν έρχεται. Από πού? Από Γερμανία, αλλά αυτός τώρα κάνει μια κίνηση, πάει σε άλλο σπίτι, γιατί τα παιδιά του, ένας αραβωνιάς, τι καλός μένει χώρια και έμεινε μόνο με την γυναίκα του και ναι, εντάξει. Πάνε σε okay. μικρότερο και okay. τυχαίνει και αυτό, αλλά είναι και ο κορονοϊός μέσα. Αυτή ξέρει στην Γερμανία είναι και λίγο σφιχτή. Ναι, αυτό θα έλεγα, αλλά επειδή είναι αδερφό σου, δεν ήθελα να το πω εγώ, το είπες μόνος σου. Όχι, όχι, έτσι είναι. Και να μείνεις εκεί, γίνεσαι. Ναι, ναι. Έχει μια νοοτροπία άλλη. Έτσι, έτσι είναι. Σπουκάρτη ειδικά που έχει πάρα πολλούς Έλληνες και είναι και η γενέτειρά μου εμένα. Ναι. Είναι λίγο πιο σφιχτή, ρε παιδί μου, είναι λίγο. Ναι, ναι, ναι. Τα τιμάνε λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει τα λεφτά. Και του το είπα 5 φορές εγώ. Εμείς εδώ λέμε και δεν πληρωνόμαστε. Άμα το πάρουμε αυτό και άμα το πάρουμε τα 534 και άμα. Ναι, και ναι, άμα. Ναι, ναι. Σωστά. Εσύ είναι ο καθόσμο με την γυναίκα σου και πληρώνωσαν. Τι άλλο θες. Ναι. Τέλος πάντων, τον κορονοϊό άστο να πάει στα κομμάτια. Να σου πω, μιας που έχεις σχέση με Γερμανία και αυτά, οι Αυστριακοί μοιάζουν με τους Γερμανούς. Το ρωτάω με αφορμή το ΣΒΑΜ. Έχουν η ίδια λογική. Όχι. Κοίταξε. Έχουν αρκετά κοινά. Δεν έχουμε τους Ολλανδούς πολλά, γιατί μια ξαδέρφη μου έχει πάρει. Οι Αυστριακοί, οι Αυστριακοί έχουν με τους Ολλανδούς. Όχι. Οι Αυστριακοί έχουν πιο πολύ με τους Γερμανούς. Okay. Οι Γερμανοί δεν έχουν με τους Ολλανδούς. Εντάξει. Okay. Καλό είναι αυτό και τους Γερμανούς. Καλό είναι αυτό και τους Γερμανούς. Γιατί και ο μπαμπάς μου κάποτε είχε δουλέψει ένα χρόνο στην Αυστρία. Έχουν κάποια κοινά, αλλά προς τον Γκράτς εκεί που είναι τα τέτοια. Τα τζαμιά. Ναι. Από δημοτική αυτοκρατορία που έχουν μείνει. Ναι. Εκεί είναι εντελώς διαφορετική. Αχα. Δηλαδή δεν έχουν καμιά σχέση με Ευρώπη αυτή. Είναι μεν Ευρωπαία. Όχι ότι είναι φανατική με το Ισλάμ, αλλά. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Είναι εντελώς διαφορετική. Είναι πιο χύμα, αλλά δεν. Πώς να σου πω, να μπει σε ένα βαγόνι και να ακολουθήσεις. Ναι. Okay. Είναι κάπως σαν και εμάς. Δηλαδή είναι καθένας ό,τι γουστάρει. Πάνω κάτω. Μάλιστα. Ωραία. Είναι πιο τέτοιο. Απλώς στην Αυστρία είναι το τέτοιο που μου λέγανε και οι άνθρωποι και ένας φιλαράκος που δουλεύει τώρα εκεί. Ένας άλλος παόξης. Που τη μέρα που μπορεί να κάνει φοβερή ζέστη. Είναι να πιάσει παράδειγμα για εκεί 35 βαθμούς που είναι πάρα πολύ και το βράδυ να πέσει στο 0. Ναι. Τους κάνει, ναι, τους κάνει πολλά τέτοια κόλπα. Μάλιστα. Ναι, τους κάνει πολλά τέτοια κόλπα. Και με την Ολλανδία έχουμε το τέτοιο του στον καιρό, όταν εκεί βρέχει δεν έχουμε καλό καιρό. Που συνήθως εκεί βρέχει. Και σπάνιο όταν εμείς δεν έχουμε καλό καιρό, έχει εκεί. Mm-hmm. Μάλιστα. Κάτι άλλο ρώτησε ο ψηλός, τώρα δεν θυμάμαι όμως τι. Σου είπα αυτό και το Βάρνερ τώρα, με το Βάρνερ δεν το έχω, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είπε. Εσύ τότε είσαι γεννημένος με τον Μπιλ Βάρνερ. Όχι, 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 όχι. Δεν τους γνωστοί, όχι. Ορίστε. Ναι, σου λέω, δεν ήσουν εκεί, είχαμε τον Μπιλ Βάρνερ και ένα μόμα λευκό. Και την επόμενη χρονιά πήραμε τον Μάρκ Σίμψον να παιχταρά. Μετά μπήκε στη Ριάλ, όταν παίξαν τελικό στην Ριάλ. Ο πρώτος που είχε έρθει ποιος ήταν ο Βάρνερ, όχι. Ξένος, Αμερικανός. Δεν ήταν ο Βάρνερ. Θυμάμαι σαν πρώτο. Μήπως ήταν ο Μόμα πρώτος και μετά ήταν ο Βάρνερ. Ποιος ο? Μήπως ήταν ο Μόμα πρώτος και μετά ήταν ο Βάρνερ. Αυτή ήταν η ίδια χρονιά. Ναι. Παίζαμε μόνο στην Ευρώπη. Okay. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν είχαμε. Την πιο μπροστά χρονιά αν είχαμε άλλον. Ναι. Και θυμάμαι. Ένας από τους δύο νομίζω είναι πρώτος. Ευρωλίγκα. Πρωταθλητριών. Ναι, με Κορονέο, με Βίδα, με Μοϊωάννου. Ναι. Τους δύο πήραμε και εμείς, Κοκολάκι, Κόντου με αυτούς. Και εμείς είχαμε καλή ομάδα, παίζαμε σαν κόρα. Δηλαδή σαν UEFA, το κόρα τσόδε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το πρόλαβες. Προς τιμή ενός που σκοτώθηκε. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι αυτό. Εντάξει, μετά είχα ψιλομεγαλώσει, δηλαδή είχα αρχίσει να τα θυμάμαι. Εκεί μετά 6-7 χρονών τα ψιλοθυμάμαι όλα από εκεί μετά. Τέλος πάντων. Κλασικά εμείς με τα Ντόμπερμαν. Α, τα Ντόμπερμαν δεν τα πρόλαβα. Δηλαδή θυμάμαι διακύνηση. Τελικό με τα Ουγγρές. Και όλη τη χρονιά εκείνη. Κατάλαβες. 95, δηλαδή είναι 7 χρονών. Ή 96 νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. 96. Εγώ νομίζω ότι ήταν 95. Ή τα Ουγγρές. Κοίταξε, 95 πήραμε κύπελο στη Λαμία τετράδα. Διάλυσαμε τον Άρη και πήγαμε τελικό με τον Πανιόνιο και κερδίσαμε κανένα 20 πόντους διαφορά. 96 έχεις δίκιο. Είχαμε ξένο. 96. 96 σωστά, σωστά.
ήμασταν στο όλον αγώνα μπροστά και ξέρεις ποια είναι η φάση. Ότι παίζαμε στα Ουγγαρά στο γήπεδο τελικό. Ναι, βρε. Δεν ξέρεις αυτό. Ναι, το θυμάμαι. Και ο διαιτητής ήταν ο τελευταίος του αγώνα. Σφαγή. Έκλεινε. Και σφαγή. Έκλεινε. Και εκείνος ο Πορτορικάνος είχε από το πουθενά. Κλασικός πάοκας. Εντάξει, δεν μπορούσε να φάει από τους πεθαράδες στα Ουγγρές. Είχε φάει από εκείνο το Ραμόν. Έλα, Ραμόν Ρίβας. Ε. Ραμόν Ρίβας. Ναι, ναι, ένα θηρίο. Ο Περάσοβιτς μετά μας έβαλε. Ο Περάσοβιτς ήταν ο σουτέρ τους. Ναι, βέβαια. Δηλαδή ο προπονής εκείνος ήταν, δεν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, νομίζω αυτός ήταν. Να, και κάτι που είπε για τους Τέτους και κλείνω, κάτι που είπε για τους Σέρβους. Κοίταξε με τους Παρτιζάνους, εμείς είμαστε με αδερφιά, αλλά ένα κομμάτι Παρτιζάνων δεν μας θέλει. Νομίζω είναι ξεκάθαρη αδερφοποίηση των οργανωμένων. Άλλα μπράβο, δεν θέλει ένα κομμάτι. Εγώ που είχα βρεθεί πρόσφατα στο Βελιγράδι σε εκείνο το παιχνίδι, αν θυμάσαι με την Παρτίζαν, τον πασχετικό, το διπλό που ήταν. Που είχε περάσει ναι, ο Πάκ τότε, που ήταν η Παρτίζαν που είχαν πάθει δηλητηρίες, είχε μείνει μέχρι 7 παίκτες. Μπράβο, ναι. Δεν είχε παίξει και το παιχνίδι. Είχε παίξει το πρώτο, είχε βάλει στο Παγατάκι καμιά 25 πόντους. Στο δεύτερο είχαν μια δηλητηρίαση. Στο δεύτερο μας λοιπόν. Έπαιζε μόνος του, ναι. Στην Πιονίρ. Ξεκινάει το παιχνίδι και ο Πάκ είναι στο πρώτο μήχρονο καμιά 15 πόντους μπροστά. Ο Μακφάντεν τα βάζει ξαπλωμένος και τέτοια. Και στο δεύτερο γίνεται μια κατηφόρα το γήπεδο. Κατηφόρα σου λέω τώρα έτσι. Ο Βελίσκοβιτς έπαιζε κουτσός, έτρεχε το γήπεδο και έβαζε lay-up. Εντάξει. Και το γήπεδο εκεί δεν έχει αδελφοποίηση και τέτοια. Όταν έχει κατηφόρα, έχει κατηφόρα. Μαζί όμως ήταν η δική μας με τους. Ναι, μέσα, συνθήματα στην αρχή, συνθήματα και όλα έτσι κοινά ελληνικά σέρβικα. Αλλά όταν το παιχνίδι ήταν παιχνίδι, ωραία και πήγε η Παρτιζάν να το γυρίσει, είχε και πινελί και τα πάντα. Δεν είχε τώρα οκ, αδελφοποιημένη. Εντάξει, να πει τώρα και αυτό μέσα είναι. Ναι. Κοίταξε έναν εκτή που είχα ρωτήσει, τώρα θα πάρει λίγο μισό λεπτό αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί είχαν πάει πρώτα τότε, αν θυμάσαι, στον πόλεμο, ας πούμε, mm-hmm, και κάνουν mm-hmm. ένα φιλικό, αν θυμάσαι. Ναι, ναι. Ωραία. Όταν έγινε ο χαμός του hardball στη Λαμία, ναι. που ήταν συνοημένο, και εδώ πέραμε το κύπελο με στο hardball, ναι. άσχετα τώρα, είχε κλειστή ραντεβού για ξύλο. Αυτό είναι στάνταρ. Ναι. Και μαζί με τους δικούς μας ήταν και παρτιζάνοι. Και έφαγαν κάποια εξίδες κάτω από βρωμόξυλο τέλος πάντων τους δικούς μας και τους πείραξε μετά ότι παράδειγμα εμείς αδερφοποιήθηκαμε πρώτα και ήρθαν οι Παρτιζάνοι και μαζί με τους παοξίδες μας δέρνανε και πάει λέγοντας τέλος πάντων. Ναι. Και την επόμενη χρονιά έγιναν τα επεισόδια στο δικό μας το κύπελο. Ναι. Ναι. Που το πήραμε πάλι το κύπελο, εκείνο δεν έγινε καθόλου τελικός. Που ήρθαν αυτοί μόνο για επεισόδια, έγιναν τα επεισόδια και κλεισμένο τη θερών και το πήραμε και τέλος. Ναι. Δες μόνο μισό λεπτό ποιος ήταν ο πρώτος Αμερικάνος. Θα το βρω, ναι. Νομίζω ήταν άντε, ο... Να είσαι καλά, γιατί περιμένω άλλοι δύο. Οκ. Άντε, bye, bye. Έγινε, yeah. έγινε, γεια. Yeah. Καλησπέρα σας, κύριε. Έλα, συγγνώμη που δεν θέλω. Άντε, ρε, πες και το Βάρνερ ξανά, πώς το είπες. Ο πρώτος ξένος είναι ο Μπιλ Βάρνερ. Ωραία. 100%. Ναι. Μπορεί να μου το επιβεβαίωσε και ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Ναι. Απλά έκανα την ερώτηση mm-hmm. γιατί έφυγε ο Βάρνερ άλλον άλλον Ελλάδα. Okay. Εντάξει. Okay. Επίσης, mm-hmm. οι όμιλοι τότε ήταν τεσσάρων ομάδων, περνούσαν οι δύο πρώτοι. Μιλάμε τώρα 88, όπως έβριζε ο Άρης ο Τηλιβόρνο με το σπασμένο δάχτυλο του Γκάλια, μα θυμάσαι, mm-hmm. που είχε σπάσει το ένα δαχτυλάκι του Ρεσπάρων, που κέρδισε 4 πόντους εδώ και έφαγε μια κοσάρα σιφάπα στην Ιταλία. Περνούσαν τέλος πάντων δύο. Ήταν σιγά σιγά προσπαθούσε η Ευρώπη να αναπτύξει το μπάσκετ, παιδί μου, ούτε Ευρωλίγκ, ούτε τίποτα τώρα, δεν υπήρχαν. Και τα πρωταθλητριών, στα ίσα τώρα ρε φίλε, είναι σαν να λέμε παίζει Μάντσεστερ Πανιόνιος. Και κερδίζει Πανιόνιος 6-0. Στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Λογικό δεν είναι η Μάντσεστερ τώρα, πάει και του λέει η Πανιόνια, 7-0 θα χάσεις. Πάρε. Τα τούβλα λέμε τώρα, mm-hmm. με το μυαλό μου τώρα, και καλά έκανε να σου πω κάτι, γιατί ήταν στην αρχή της καριέρας του η τραγουδίστρια, ο τραγουδιστής ας πούμε, καταλαβες. Mm-hmm. Ήταν η αρχή του ευρωπαϊκού νοτόριου ας πούμε, βάλε το και του μα baby away. Το βάλουμε, το βάλουμε ρε. Και για τον Bill Warner είναι πολύ σοβαρό, δεν είναι της πλάκας. Και αν σου πω εκτός αέρα για ποιο λόγο έφυγε, θα πεις είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν η γυναίκα μου. Okay. Με το Βασούλα και τον Κατσούλη. Γεια. Κλείσε, γεια, γεια. Χαίρετε. Χαίρετε. Άντε ρε Νεκτάρι, πού είσαι ρε φίλε μου. Παίρνεις και χτυπάει καμπάνα φίλε, έτσι. Φοβερό, χτυπάνε καμπάνες. Εντάξει, τι γίνεται. Λοιπόν, καταρχήν. Ένα το οποίο δεν το λέει κανείς, ναι. και ούτε πρόκειται να το πει. Ναι. Εγώ τι λέω, πάντοτε είναι επιστημονικός τεκμηριωμένο. Ναι. Είδα
Εγώ παρατήρησα μόλις είπες το 57, στο καμπανάκι, ναι, και βλέπω ότι σε σύγκριση με τα χθεσινά τεστ που δώσανε, ναι, τα σημερινά τα τεστ έχουν αυξηθεί κατά 54.000. Το 57 στο 54.000 και με τα κρούσματα που έχει όλος ο ελληνικός πληθυσμός βάσει στατιστικής, είναι ένα τίποτα. Ναι, αλλά εμείς βλέπουμε... Χθες είχαμε 52, ναι, και αυτό που είπε ένας Λαρισινός και τον απέκλεισαν κι αυτόν. Λέει θα βλέπετε πόσα είναι τα κρούσματα, αλλά θα βλέπετε και τα δείγματα. Είναι αυτό, ναι, που είπα. Δηλαδή, αν κάνουμε 100 δείγματα στην αρχή, τον πρώτο μήνα, τις πρώτες μέρες για την ακρίβεια, τα κρούσματα ήταν το 6% των δειγμάτων. Τώρα έχει πέσει στο 0,0093. Ναι, γιατί έχουμε πολύ περισσότερα τεστ, σωστά. Ναι, παιδιά, όταν έχουμε 511.000 και τα κρούσματα είναι 4.300, δηλαδή πόσο είναι. Είναι άσχημο αυτό το ποσοστό. Οι Ισραηλοί και οι Αμερικάνοι ανέβηκαν κατά πολύ τα κρούσματα για τον εξής απλό λόγο, γιατί κάνουν πάρα πολλά τεστ. Οι Αμερικάνοι το 1 τρίτο της Αμερικής έχει κάνει το τεστ και στο Ισραήλ ανέβηκαν πάρα πολύ, γι' αυτό και που ήταν μαζί με την Ελλάδα ξαφνικά μας ξεφύγανε. Τώρα φυσικά από τη στιγμή που βγήκε αυτό τα εμβόλια που έχουν ανακοινωθεί ότι βγουν, ξαφνικά αρχίσαμε μέτρα με μάσεις και τα λοιπά, γιατί ο γνωστός κουμπάρος πρέπει να οικονομήσει όσα προλάβει τώρα. Κοίταξε μάλιστα, εγώ θέλω να κοιτάξεις, μόλις τελειώσει η εκπομπή σε κάποιο διάλειμμα, ναι, ναι, τα κρούσματα τα χθεσινά και πόσα τεστ υπήρχαν και τα σημερινά στα πόσα τεστ. Και κάνε μια αναγωγή, απλή μαθηματική πράξη. Μάλιστα. Μια απλή μαθηματική πράξη. Ναι. Επίσης σήμερα άρχισε το Πανελλήνιο Κορασίδων και Παίδων. Και Παίδων, για το Παίδων έχω εικόνα. Ο ΠΑΟΚ παίζει τώρα. Νομίζω λίγο πιο μετά. Κάτσε το τσεκάρω λίγο αυτό. Νομίζω βράδυ πρέπει να παίζει. Ναι. Και τώρα παίζει ο Άρης με την Καβάλα στο Κορασίδων. Ναι. Και 5 με 9 Αυγούστου μετά που αρχίζουν και στο Εφήβων και στο Ανίδων, ναι, συμμετέχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ χθες έκανε πάλι, είχαμε στους τελικούς των Ανίδων τριπλή ανατροπή. Δηλαδή? Ήταν ΠΑΟΚ Παναθλητικός 1-1, ισοβάθμισαν σε όλα, αλλά ο Παναθλητικός είχε νίκη με 5 πόντους, ο ΠΑΟΚ νίκη με 2. Άρα ο Παναθλητικός είχε το πλεονέκτημα. Ναι, α, ναι, έχουμε το πολύ ωραίο ότι σε κάθε αυτά τα Final Four που παίζουν όλοι με όλους. Όχι, στις Νεάνιδες είναι με τέτοιο. Στις τρεις νίκες. Α, οκ, okay, πάλι καλά. Πάλι καλά. Παίζουμε στην ΕΚΑΣ με τον Παναθλητικό, με μειονέκτημα έδρας, το σπάμε. Έρχεται ο Παναθλητικός, το τελευταίο δεκάλεπτο μας το σπάει. Και πάμε εκεί μέσα και τους έχουμε 21 πόντους του 30 και μας κάνουν σέρι 1-19. Και στο τέλος βάλαμε ένα τρίποντο και δύο βολές ηλέξεις στο τέλος που χθες έβαλε 30 πόντους. Και φυσικά και τρέσαμε 55-63 γιατί ήταν εκτός έδρας. Και κάναμε το 2-3. Και φυσικά η Λέξα έγινε η πρώτη παίκτρια που ξεπερνάει τους 100 πόντους σε play-off με Ανίδων. Γιατί έστειλα χθες και κάποια στατιστικά. Είχαμε πολλές παίκτρες στην πρώτη δεκάδα των Σκόρους και των Μπόμπερς. Και επίσης έκανε ρεκόρ σε ομίλους regular season η Μιχαηλίδου με 30 τρίποντα. Και MVP φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αναδείχθηκε η Λέξα, γιατί ήταν και με διαφορά η καλύτερη παίκτρια όλων των ομάδων. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε τι θα γίνει 3 Αυγούστου και 10 Αυγούστου έχουμε την κλήρωση. Και φυσικά ξεκινάνε τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο και δύο πρωταθλήματα. Η πρώτη η 31 ξεκινάει η Ιρλανδία και μία 8, εδώ είναι το τραγελαφικό, ξεκινάει η Premier League Σκωτίας και οι άλλες κατηγορίες θα ξεκινήσουν μετά τις 20 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Ναι, ωραία είναι αυτά. Ενδιαφέροντα στοιχεία είναι αυτά που μόνο ένα νεκτάριο μπορεί να τα δώσει, θα πω εγώ. Και φυσικά το πρωτάθλημα Λευκορωσίας το ξεχάσαμε, αλλά εντάξει, πάτε μπορεί, πιστεύω ότι θα βγει πάλι πρωταθλήτρια. Αν θέλει, κάνει και μια επανήλθευση. Ωραία. Νεκτάρια, να σε ακούμε, φίλε μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή σα συνέχεια. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον φίλο μας το Νεκτάριο. Έτσι. Που είχε καιρό να εμφανιστεί, είναι η αλήθεια. Εμφανίστηκε σήμερα, μας έδωσε το στοιχείο. Το σημαντικό, ότι μην βλέπετε μόνο τα κρούσματα, δείτε και σε πόσα τεστ. Λοιπόν, ήσασταν δυναμικοί στο πρώτο μισάωρο. Φεύγουμε διάλειμμα κατευθείαν, επιστρέφουμε σε λίγο, πάντα με τις γραμμές ανοιχτές. Πολύ δυνατό αυτό που έπαιζε, γι' αυτό το άφησε λίγο παραπάνω. Να ξέρετε, επειδή εδώ στο Λίμπερο δεν είμαστε τίποτα χθεσινοί. Εντάξει, τώρα αυτή η συλλογή που παίζει είναι συλλογή που αν πάτε σε κάνα νησί λίγο προς τα κάτω, κάτω το ταυλάκι, έτσι και πιείτε κανένα ποτό το βράδυ, αυτή η χάος με λίγο έθνικη είναι πολύ της μοδός από πέρσι.
Και συνεχίζεται έτσι δυνατά να παίζει. Ωραία, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Σαν το σκύλο η εκπομπή. Με τη δική σας συμμετοχή 23-10-287-38 για το τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ και το μήνυμά σας το 54-222 παρακαλώ. Με χρέωση μόλις 62 λεπτών, ναι. Μπορεί να κάνουν κουβέντα και από εκεί και φυσικά μέσα από το social media, έτσι. Δεν προλάβα να πω κουβέντα είναι η αλήθεια στο πρώτο μισάωρο. Με προλάβα το ψηλός δηλαδή, μπήκε δυναμικά και έθεσε τη σκαλέτα της εκπομπής. Αν και η αλήθεια είναι ότι σε αυτήν την εκπομπή όλο αυτό το διάστημα, παιδιά, τη σκαλέτα και τη θεματολογία εσείς την ορίζετε πολλές φορές. Ή τέλος πάντων, κάποιες φορές σας βάζουμε σε καμιά μπρίζα και κάνουμε κουβέντα έτσι από εκεί. Όπως έχουμε πει και τις δύο προηγούμενες ημέρες που δεν έχουμε εδώ το καλό φίλο και συνάδελφο και είμαστε μόνοι μας εδώ και τραβάμε το κουπί καθημερινά, λες και σκάβουμε τέλος πάντων. Αλλά βλέπετε ότι ούτε σήμερα θα τον ενοχλήσουμε, διότι είναι άγιες ημέρες της άδειας, έτσι. Η άδεια είναι κάτι που πρέπει να το σεβόμαστε όλοι και όχι να παίρνουν συναδέλφους στα τηλέφωνα, έλα βγες λίγο και τέτοια. Το λέω μέχρι τόση ώρα, μπας και ακούγε πάρει, αλλά τέλος πάντων. Είπαμε, είναι ημέρες που όλοι περιμένουν μεταγραφές, όλοι περιμένουν ανακοινώσεις, όλοι περιμένουν καινούριους παίκτες. Το θέμα είναι τι γίνεται. Δημοσιεύματα, επαφές, ξέρω εγώ, συζητήσεις, ok. Υπάρχουν. Το θέμα είναι κατά πόσο όλα αυτά θα φέρουν και τις γενικότερες κινήσεις. Έτσι, γιατί βλέπετε ότι είτε πάω ξέρετε Σταριανή, όλο και κάτι διαβάζεται καθημερινά. Στον πάω και εδώ και λίγα 24 ώρα, το θέμα του ΣΒΑΜ είναι αυτό που είναι στο προσκήνιο. Από χθες, μάλιστα, υπάρχει πληροφορία ότι υπάρχει συμφωνία και αναμένεται άμεσα εδώ στη Θεσσαλονίκη, ίσως και αύριο. Οπότε βλέπω ότι γενικότερα όλοι ασχολείστε λίγο παραπάνω. Βέβαια, από τη χθεσινή συμφωνία μέχρι το να έρθει, τη χθεσινή συμφωνία που γράφτηκε μάλλον μέχρι το να έρθει, εντάξει, είναι λίγο. Έχει μια απόσταση γιατί σήμερα και αυτός λέει άλλα, όντας ελεύθερος στην αγορά. Γεια σας, κύριε. Έλα, Νίκο. Έλα, Κλεωμένη. Τι γίνεται? Πολύ καλά, εσύ? Και εγώ καλά. Μ' αρέσει. Τι έχουμε? Διάβασα στην εφημερίδα σήμερα ότι ανανεώνει εκτός απρόοπτου τεράστιο Σούγκο Σόουζα. Ναι, ρε φίλε. Ο γκόλυφος της άμυνας. Να σου πω λίγο κάτι. Εγώ, άμα ήμουν ατζέντης του Ούγκο Σόουζα, θα έπαιρνα εκείνο το παιχνίδι το τελευταίο. Τώρα, τελευταία αγωνιστική, το playoff. Και μάλιστα θα το έδινα σε όλες τις ομάδες, λέγοντας ότι ο παίχτης μου έπαιζε και τραυματίας εκείνο το μάτι. Τραυματίας δεν έπαιζε? Βέβαια τραυματίας. Έτσι, φαντάσου να ήταν καλά. Τραυματίας και είχε μαγνήτη η μπάλα επάνω του. Πού να ήταν και υγιής 100%. Ναι. Ανανέωσε. Είναι στο πολύ κοντά να ανανεώσει, λέει. Εντάξει, ρε φίλε. Αυτός ο παίκτης πρέπει να ανανεώσει. Δίνει πάντα το 150% από αυτό που μπορεί. Πάντα, δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όποτε έχει μπει ο Σόουζα μέσα, έδωσε τα πάντα για την ομάδα. Κάτι που δεν το έκαναν κάποιοι άλλοι πιο ακριβοπληρωμένοι. Mm-hmm. Και για το Βέλες μιλάω και για το Ρόζ μιλάω. Παίκτες δηλαδή που έπαιρναν τα τριπλάσια χρήματα από τον Σόουζα. Κλειωμένη, πόσα χρόνια είναι ο Σόουζα ρε στον Άρη? Τρία χρόνια. Πάει για τέταρτο τώρα, έτσι. Ναι. Να χαρά. Είναι εξαιρετικός παίκτης, κόλλησε. Και κάποιοι, να φανταστείς, όταν ήρθε ο Σόουζα, έλεγαν ότι είναι, λέει, μόνο για τη Β' Εθνική. Άκου να δεις πόσο γνωστική ήταν για ποδόσφαιρο αυτή. Πόσο ξέραν από το άθλημα. Λεωμένη, τώρα που δεν έχω τον Παπαδόπουλο εδώ, θέλω να με κρατάς ενήμερο για το θέμα Ματίγια. Ματίγια. Ναι. Ναι, δεν ξέρω τι παίζει τώρα στο θέμα Ματίγια. Θέλω και να με κρατάς ενήμερο. Θέλω να συμφωνήσει. Βέβαια, ότι πει ο Τέο εννοείται. Εγώ δεν είμαι κατά τον. Εγώ δεν θέλω πολλές μεταγραφές, το έχω πει, αλλά όταν φεύγουν οι αρκετοί παίχτες, αναγκαστικά πρέπει να κάνεις μεταγραφές για να έχεις και ρόστερ. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή δεν θέλω να γίνεται αυτό, 10 να φεύγουν, 15 να έρχονται. Ναι. Δεν αποφασίζουμε εμείς. Αποφασίζουν κάποιοι άλλοι. Είναι σίγουρο. Βασικά, κοίταξε, αν αύριο το πρωί ο Μπρούνο Γκάμα έφευγε, δεν θα με χαλούσε ιδιαίτερα εμένα. Όχι, ρε Κλειωμένη. Όχι, ο Φετφατζίδης θα με χαλούσε αρκετά. Ο Σάσα θα με χαλούσε αρκετά. Ο Φετφατζίδης όμως, άμα φύγει και σου φέρει έτσι 1,5 εκατομμυριάκι, καλά δεν είναι αυτή την εποχή? Ναι, καλά είναι, αλλά εγώ τον θέλω τον Φετφατζίδη στην ομάδα, τον θέλω.
Γιατί δεν έχει παίξει πόσα, ένα χρόνο είναι στην ομάδα, δεν έχει παίξει 5 χρόνια. Ναι, να παιδί μου, αλλά άμα σου φέρει 1,5 μίριο, εντάξει, αλλιώς βγαίνει στην αγορά να πάρει παίχτη. Πιο άνετο. Ναι, ναι. Τώρα ο Μπρούνο Γκάμα τι να σε δώσει, είναι 32-33. Πώ να σου δώσει, αυτή τη ρίξη. Είναι ο Βατζή, το καλύτερο σου παίχτη είναι φέτο. Ναι, καλύτερη παίχτη είναι, αλλά ήρθε με 150.000 και τώρα θέλει τον ουρανό μετάστρα να πούμε. Καλά, να σου πω λίγο κάτι. Τα κέρδισε, θα σου πω εγώ. Τα κέρδισε, εντάξει. Από τη στιγμή όμως που, μπορείς να φέρεις ας πούμε τον Ματέο Γκαρσία, θα φέρεις τον Ματέο Γκαρσία. Πιο καλό θα μπορεί να κάνει. Άμα είναι να διαλέξεις τώρα ανάμεσα από τους δύο, θα προτιμήσεις τον Ματέο Γκαρσία. Δηλαδή θα πάρεις τον Ματέο και τον Μπρούνο Γκάμα και θα τον έχεις στον πάγκο. Αυτό είναι μεγάλη πολυτέλεια, να έχεις τον Μπρούνο Γκάμα να τον έχεις στον πάγκο. Γιατί δεν θα έχει πού θα παίξει δηλαδή. Θα είναι Φετφατζίδης, Ματέο Γκαρσία, αν έρθει και ο Σέντερ Φόρ μπροστά. Μπορεί να γίνει τάλιρα ο Φετφατζίδης, σου λέω τώρα. Μπορεί να γίνει τάλιρα. Πάντως είπα, γιατί το σημαντικότερο είναι ο Ούγκο Σόουζα σήμερα. Μεγάλη αυτός ο παίχτης αυτός. Όπως είπες και εσύ, να μπορούσε ο μάνατζερ του να κάνει αυτή την περιοδία εκεί πέρα, να πάει να πει ας πούμε στην Μπάγερ, δες τι παίχτη έχω. Για να δω ποιοι είναι οι δικοί σου αμυντικοί. Τι πουλιά έχεις εκεί, ναι. Μήπως τους ξέρω και ποια καδρόνια είναι πίσω. Μόνο ο Αλάμπα παίζει ακόμα. Νομίζω ναι. Α, μπράβο. Αυτόν μόνο θυμάμαι. Τώρα τους άλλους δεν τους ξέρω τις Μπάγερ ποιοι είναι πίσω. Σαν το Σόουζα δεν μπορεί να είναι όμως. Εντάξει, ο Σόουζα μερικοί γελάνε να πούμε που τον παρομοίασα με τον Βαντάικ, αλλά σας είπα ότι ο μόνος λόγος που η Λίβερπουλ δεν πήρε φέτος στο Champions League είναι ότι δεν είχε καλή άμυνα. Αν είχε και καλή άμυνα όσο έχει επίθεση, γιατί μπροστά η επίθεση της ήταν φωτιές. Ο Σαλάχ, ο Μανέ, ο Φιρμίνιο ήταν εκπληκτικοί παίχτες. Αν είχε και μια λίγο καλύτερη άμυνα, θα το έπαιρνε περπατώντας το Champions League. Αλλά εκεί στις, ξέρεις, όταν επιτίθεση κάνεις εκεί πέρα, πόσες ευκαιρίες κάνεις, ευάλωτη λίγο εκεί η άμυνα σου πίσω αργή, τα center back λίγο αργά. Όταν η αντίπαλη ομάδα είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης ή γενικά μια ισπανικιά ομάδα που εκμεταλλεύεται την ταχύτητα που έχουν οι επιθετικοί, έχεις προβλήματα εκεί πέρα με τους αργούς του center back. Και όλες οι αγγλικές ομάδες, οι πιο πολλές τουλάχιστον, η άμυνα τους έχει πρόβλημα. Είναι ψηλή, είναι αργή η center back τους στο αγγλικό πρωτάθλημα. Όχι μόνο για τη Λίβερπουλ, αλλά και οι άλλες αγγλικές ομάδες έχουν το ίδιο θέμα. Έτσι πιστεύω, έτσι το βλέπω εγώ. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα να δούμε. Σήμερα είδα και ένα δημοσίευμα για έναν αριστερό back εκεί, λέει, υποψήφιος, λέει, ένας αριστερό back από τη Στουτγκάρδη. Να από τη Στουτγκάρδη θα πάρεις παίκτη τώρα και μάλιστα αμυντικό. Δεν με μπνέει καθόλου εμένα τώρα. Βραζιλιάνος αμυντικός, λέει, από τη Στουτγκάρδη. Αυτό τώρα δεν... Βραζιλιάνο αμυντικό θα πάρεις. Είναι δυνατό Βραζιλιάνο, θα πάρεις επιθετικό, θα πάρεις εξτρέμ, όχι αμυντικό. Αλλάξαν αυτά, κλειωμένοι. Αλλάξανε. Μα τον είδα κιόλας, δεν με γέμισε το μάτι τώρα. Αυτός αέρα πατέρα θα είναι. Ο Χατζησαφή είναι εγγύηση αν έρθει. Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα ξανά, κύριε. Έχουμε κάποια νεότερα. Ναι. Καταρχήν, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, η Λίβερπουλ έπρεπε να κερδίσει 5 μήνες την τελική διάρκεια, γιατί έβγαζε ό,τι ήθελε, έβγαζε ο τερματοφύλακας της Ατλέτικο. Είχε και ένα δοκάρι η Λίβερπουλ. Είχε 3 στα 4 τελικές η Ατλέτικο μετά από 120 λεπτά. Που είναι ποσοστό ούτε για μπάσκετ αυτό. Ναι. Ξεπερνάει το μπάσκετ. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μόνο μια ευκαιρία έχασε και οι 3 οι άλλες που έκανε μπήκανε γκολ. Λοιπόν, να πούμε ότι που παίζει σήμερα ο ΠΑΟΚ στο Πέδον. Ναι. Παίζει με τον Παναθηναϊκό. 9 η ώρα. Ναι, είναι ντέρμπι το παιχνίδι. Είναι ντέρμπι ή ο Παναθηναϊκός λίγο καλύτερος. Τώρα εντάξει. Νομίζω είναι λίγο καλύτερος. Τώρα, έτσι όπως είναι και με κορονοϊό, όταν λέω κορονοϊό, εντάξει κορονοϊός, εγώ σας είπα ότι έρχεται από έξω παιδιά. Γιατί χθες είπαν τα κρούσματα, λένε ξαφνικά η Καβάλα παιδιά, γιατί και εγώ ξέρω ότι είμαι καβαλιώτης κατά το ίμιση. Ναι. Η Καβάλα ξαφνικά εκεί που είχε 8 κρούσματα μέσα σε 130 μέρες, τώρα μόνο χθες και σήμερα είχε άλλα 8. Έρχονται παιδιά από εκεί, από Βουλγαρία και τα λοιπά, και όπως είπε και το παιδί που είναι πάνω και αυτός από την Καβάλα, στα σύνορα παιδιά ο έλεγχος που γίνεται, μόνο που δεν τους δίνεις και τσιγάρο να πούμε τους φυλάκες τώρα, εντάξει. Ναι. Δεν υπάρχει έλεγχος. Στην ουσία παιδιά, όταν έβγαλε το Μέκα για τα 40 ευρώ που δίνει η Βουλγαρία τα πλαστά και τα λοιπά,
δεν τα είχε βρει στη μοιρασιά. Ξέρουν όλοι ότι εκεί έλεγχη δεν γίνονται, παιδιά. Μόνο στο αεροπλάνο, μοριακό τεστ και δυστυχώς το συγκεκριμένο, ο Θεοχάρισαν και δεν τον πάω σε πολλά πράγματα, είπε ένα σωστό ότι όποιος έρχεται, τουρίστας, 48 ώρες πριν να έχει έλεγχο. 72. Αυτός είχε πει 48. Ναι. Τώρα το είπαν 72. Για το νομίζω 72 το έχει βάλει για σίγουρα για Βουλγαρία, Ρουμανία και τέτοια. Μετά έγιναν αυτά και μάλιστα οι Κύπροι βρήκαν πολλά κρούσματα κορονοϊού, επειδή στην Κύπρο, τώρα που πάνε με τα αεροπλάνα, η πληρότητα είναι όπως και εδώ 100%. Και λένε ότι είναι πιο εύκολο να κολλήσει. Mm-hmm. Ενώ μιλούσαν στην αρχή 65-70. Επίσης ο προπονητής του ΠΑΟΚ, πριν 2 χρόνια, στο κύπελο αεροπορίας ήταν πρώτος στα τρίποντα. Και η εξέλιξη στο τοπικό ντέρμπι, ας το πούμε, στο μακεδονικό ντέρμπι, Καβάλα Άρης στις Κορασίδες, είναι ότι ο Άρης έχει μια σταθερή διαφορά γύρω στους 10 με 12 πόντους στα 9 λεπτά από τη σλήξη. Mm-hmm. Γιατί είναι ταυτοχρόνως γίνονται αυτά τα πρωταθλήματα και καλό να ενημερωνόμαστε. Ωραία. Ο Γάτος πότε θα έρθει, Δευτέρα? Από Δευτέρα νομίζω θα είναι εδώ ο καλός φίλος και συνάδελφος. Μαζί, πάλι, δίδυμο. Ναι, δίδυμο. Εγώ εδώ θα είμαι, θα φύγω πιο μετά. Μετά τις 9 Αυγούστου. Ναι. Α, αφού τελειώσουν τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Ναι. Ελπίζω μέχρι τότε να μπορώ να πάω κάπου όταν είναι να φύγω. Μην έχει γίνει κανένα. Τέλος πάντων. Άντε να είσαι καλά, Νεκτάρη, γιατί περιμένει κι άλλος. Ναι. Okay, μια τελευταία πληροφορία που ξέχασα να πω. Lockdown δεν γίνεται και όλοι λάρι σαβοά ότι όλα αυτά γίνανε για το γνωστό Νταβέλη. Για τον κουμπάρο, γιατί σε λίγο καιρό έρχονται τα εμβόλια και πρέπει να πουληθεί το στόκ. Και ονό, νοήτο. Ωραία, έγινε. Έγινε, Νεκτάρη, έγινε. Χαίρετε, κύριε. Ναι, συγγνώμη, τριτολογίες, ρε ψυχή, λύσω. Δηλαδή να σου πω λίγο για κάτι. Για να λύσω το quiz. Άντε, λύστο. Ο προπονητής που αποκάλεσε Μαρία Ντουανέτα και Μαρία Κάλλας, ναι, τον Μαθ, τον Κατσούλη και τον Βασούλα, ήταν ο Τζέρτζια. Α, ο Τζέρτζια. Λοιπόν, ωραίος, ο Τζέρτζια. Ναι. Ο Τζέρτζια έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Βασούλα, Τον έβλεπε ο Βασούλας και μιλάμε από ριζοσπάστη, έπαιρνε ελεύθερο τύπο. Δεύτερον, η μεγαλύτερη νίκη του ΠΑΟΚ ευρωπαϊκά τη δεκαετία του 80 και γενικά στην ιστορία του είναι, για μην το βάλω σε κουλής, mm-hmm, είναι δύσκολο, είναι επί της Βιλερμπάν, 129-83, είναι 48 πόντι κάπου. Με Μπιλ Βάρνερ φυσικά, mm-hmm, και Σταυρόπουλο. Επίσης Σταυρόπουλος έβαλε μέσα στη Γαλλία τον νικητήριο καλάθι που παίζαμε με μια γαλλική ομάδα, κόλλησα τώρα όπως τη λέγανε, και τον είχα πάρει και συνέντευξη όταν ήμουν, πες το αν οπαδική, συνδυναϊκή εκπομπή ας πούμε, mm-hmm, σε ένα άλλο ραδιόφωνο, ναι, με τη Μιλούς μωρέ, ναι, mm-hmm, μέσα στη Μιλούς, ενώ εντολή ήταν να πάρει την μπάλα ο Mike Jones και την πήρε ο Σταυρόπουλος ο Μάζη και έκανε ένα βόλιο και μπήκε μέσα. Τρίτον, δεν το λέω έτσι για να ειρωνευτώ, αλλά ρε φίλε Αριανέ, βάλε το χέρι σου στην καρδιά, για να πας τελικό πρέπει τουλάχιστον μετά το 70, απέκλεισες αθηναϊκή ομάδα σε διπλά παιχνίδια, ναι, πρέπει να αποκλείσεις εσύ, πέρασες στην Καβάλα και τους είχες υποδοχή, δηλαδή το διανοείσαι. Πρόσεξε, αύριο το πρωί να έρθει κάποιος με 50 δις, με 50 εκατομμύρια ευρώ να δεπεδίσει στον Άρη, μην νομίζεις ότι μια μέρα στην άλλη γίνονται, δεν χτίζονται έτσι. Πρέπει τσούκου τσούκου δηλαδή, κορδέμι το σαβί. Ρώτε τον Κόκαλη του Σοκράτη που πήρε την ομάδα το 93 και πήρε το πρώτο πρωτάθλημα το 97. Αν τα βάλεις στην καρδιά δηλαδή, ΠΑΟΚ τουλάχιστον εντάξει, σίγουρα υπήρχαν όλα ομογές, υπήρχαν άστεγες κινήσεις. Τουλάχιστον έχω να λέω ρε παιδί μου, πριν κλείσω τα μάτια μου, ένα ντάμπλ, τρεις συνεχόμενους τελικούς. Πήγα, έσπασα μόνος μου το άκα, λέω θα πάω, άκα θα το σπάσω, γιατί πριν είναι και η ψυχολογία, Νίκο μου. Έλεγα με τα τρίκαλα να παίξω στο άκα, λέω θα χάσω. Με τα τρίκαλα, ρε, όλοι μου βάλαμε στο άκα, θα χάσω. Και πήγα με χαμένο πέναλτι, καταλαβαίνεις τώρα ψυχολογία, πως γυρνάει μπούμεραγκ,
Ένα τσαφ δηλαδή ήθελε να γίνει, κάνα 1-0 της ΑΕΚ ας πούμε και μετά γεια σας. Αλλά εκεί, δηλαδή πραγματικά τέτοια παοκάρα, δηλαδή εγώ ξέρεις είμαι συντηρητικός, δεν είμαι δηλαδή υφαστρατάς, ούτε... Αλλά τέτοια παοκάρα, γουστάρω την ταλαιπωρία, σαν 40, τότε ήμουν 44, ξέρω εγώ πριν 3 χρόνια, ήμουν 47 γεμάτα. Δηλαδή ήταν τάβλα ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά εκεί πήγες και 0-2 και στην κερκίδα μας, στην αιστεία στην κερκίδα μας, εκεί. Και όσο δε για το 2001, να ξέρουν οι φίλοι οι συμπολίτες, αυτοί οι φίλοι μου, δεν χαρίζουν ούτε στη μάνα τους μια φέτα ψωμί να φάει μεγάλα. Όχι θα κάτσουν να χάσουν με 4 ντόρτι. Ο ΠΑΟΚ το 2001, αν είχε ισχυρό επενδυτή με Τετράτζε και γενικά με Οκάβες και όλα τα πλάγια, Μαδάρα, λεκτός, γηπέδου, και έκανε 2 προσθήκες, δηλαδή μην μου λένε εμένα δοσμένο και έσπασε διάολος το ποδάρι, ξέρεις τι έγινε στο ποδητήριο του Ολυμπιακού εκείνο το βράδυ. Τι πινελίκια πέθανε και τι κλωτσοπατινάδες έδινε ο Σοκράτης που γελούσε φυσικά, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Σίγουρα το δεύτερο γκολ ήταν offside. Ήτανε 40 πόντς μισό μέτρο offside. Και να σου πω κάτι, όποιος ξέρει από μπάλα και το δει όλο το παιχνίδι, η διαιτησία ήταν πραγματικά 65-35 κατά μας. Απλά δεν του βγήκε, ξέρεις τι, να ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο Νίκο και στο 28ο δευτερόλεπτο να γίνεται το 0-3 εκεί που πάει να μειώσει και καλά ο άλλος για να το κάνει. Το έχασε. Έχασε για να κόψει την ευκαιρία στο 1-0 να κάνει το 1-1. Θυμάσαι την ευκαιρία του αιώνα, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούω να μου λένε στο δώσανε. Όχι ρε φίλε, άμα ήταν να στο δίνανε στο Καφαντζόγλιο, εγώ έχω τα κάκαλα να πω. Κάποιος είχε ενδιασμό ο κολλητός μου, ρε φίλε, να το πάρει. Δεν το γράφεις, το λέω, ρε. Αυτοί λέω θα το πάρουνε, θα φύγουν από το περιφερειακό, θα γράψουν πρωτοσέλιδο, το πήρε ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ πόσα έχουνε, και σε 2 μέρες δεν το θυμάται κανένας. Αν το πάρουν, λέω, αυτοί. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, μετά από πόσα χρόνια περάσαμε, σαν τηλέφωνο, στους Ραπτόπουλους, στους έτσι, στο Ζάχο, ο ίδιος ο Ζάχος, που ξέρω ότι είναι δίπλα και είναι πολύ καλό παλικάρι, θα μας πρίζωνε τα ούμπαλα. Κατάλαβες φίλε Νίκο. Βάλε και του Μαμπέμπι εγώ, σε παρακαλώ ρε φίλε, φιλιά. Να σε καλά, να σε καλά ψηλέ μου, που εκπομπή έβγαλε σήμερα ο ψηλός. Εκπομπή έβγαλε. Λοιπόν, αυτά με τις δικές σας γραμμές. Σήμερα ήταν δυνατή. Ο ψηλός έβαλε τα πάντα. Σε λίγο ΠΑΟΚ 24 να μιλήσουμε για το τμήμα του συλλόγου του ΠΑΟΚ, το οποίο κάνει μεταγραφές. Έτσι, και όχι αυτό το οποίο είναι να κάνει. Έτσι δεν είναι, παιδιά. Να μιλήσουμε για μπάσκετ μια μισή ώρα. Για εκεί που γίνονται μεταγραφές, ξαναλέω. Όχι εκεί που είναι να γίνουν. Τέλος πάντων, έχουμε να πούμε αρκετά και για τον ΣΒΑΠ και για ό,τι γίνεται στο μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο γενικότερα που από αύριο ξανά προπονήσει και έχουμε να πούμε αρκετά. Μένετε τονισμένοι. Σε λίγο πάω 24 εδώ.